Τον κύριο Λαβρέτζο το θυμάστε, ε? Έχει πει για το δημογραφικό ούκο λίγα και είναι και από τους ανθρώπους που εξετάζει τη διαχείριση κινδύνων και ρίσκου. Τον κύριο Λαβρέτζο λοιπόν τον βρήκα να έχει κάνει μια έσταση για τις εξετάσεις αγωγής σε πρότυπα γυμνάσια το 24. Για σφάλματα. Πέρα βρέχει. Θα του απαντήσω. Λάβαμε, λέει, την έστασή σας. Θα σας πούμε άμα τελειώσουν οι εξετάσεις για τα πρότυπα γυμνάσια. Καλημέρα, κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Είναι η χώρα, όχι της Φεδράς Πορτοκαλέας, που όλα είναι άλλα ρωτάς, άλλα απαντούν και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και πολλοί χειροκροτούν. Αυτή η χώρα είναι. Έχετε δίκιο. Στην πραγματικότητα όλα αποτελούν εκφάνσεις του ίδιου προβλήματος. Και το πρόβλημα της χώρας είναι η αναξιοκρατία, αν θέλετε, την οποία έχει καλλιεργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια κομματοκρατία και μια οικογενειοκρατία, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Και υπάρχει ένας μύθος ψεύτο εξυγχρονισμού, όμως κάθε φορά που αυτό το κράτος έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Κάποιες φορές είναι και τραγικό, όπως έχουμε στα Τέμπη. Ο περίφημος σταθμάρχης όμως, αυτός σαν υπερβατική φυσιογνωμία, δεν μιλάω σε συγκεκριμένο πρόσωπο, υπάρχει αυτός ο σταθμάρχης των Τεμπών, υπάρχει σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Και το λέω γιατί και στην περίπτωση των εξετάσεων, γιατί εδώ δίνουμε μία ουσιαστικά μάχη αρχών, δόθηκαν πριν από μια εβδομάδα περίπου εξετάσεις για πρότυπα σχολεία, στις οποίες μετήχαν 9.500 παιδιά. Πρόκειται για έναν θεσμό, ας το πούμε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας σωστός θεσμός, γιατί είμαι και απόφοιτος πρωτύπου, είμαι απόφοιτος της Ιωνιδίου Πρωτύπου Σχολής Πειραιά, και θεωρώ ότι δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά του λαού που δεν έχουν δυνατότητα να σπουδάσουν, ας πούμε, σε ένα ιδιωτικό σχολείο, να έχουν ένα καλό επίπεδο σπουδών με ένα καλό επίπεδο μαθητών, κατόπιν μιας διαδικασίας επιλογής. Όμως εδώ το περίφημο κράτος, ας πούμε, της αριστείας αναιρεί τον εαυτό του. Και γιατί το λέω αυτό? Και το λέω ως δείγμα του γενικότερου προβλήματος. Θα σας πω λοιπόν ότι η ίδια η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, επειδή δέχτηκε βροχή από καταγγελίες, ενστάσεις, παράπονα, υποχρεώθηκε τρεις μέρες μετά τις εξετάσεις να βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Σας διαβάσω λοιπόν μόνο δυόμιση γραμμές από την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα πρότυπα. Λέει λοιπόν, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι στις ερωτήσεις 9, 15 και 23, είτε λόγω αστοχιών στη διατύπωση, είτε εξαιτίας περισσότερων από μιας σωστών επιλογών, όλες οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν ως ορθές. Δηλαδή εδώ βλέπετε μια Επιτροπή που δεν μπορεί να βάλει σωστά θέματα, και αναφέρω, ξέρετε, μόνο την κορυφή από τον Παγόβουνο. Τα προβλήματα που έχουμε τις χρειάσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ περισσότερα, αλλά εδώ είναι αυτό που έχει παραδειχτεί η ίδια η Επιτροπή και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Βλέπετε λοιπόν ένα δείγμα, αν θέλετε, μιας Ελλάδας που δεν αξίζει να ζούμε, μιας Ελλάδας παρακμής, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η αξιοκρατία που θα έπρεπε. Δεν νοούνται δηλαδή δάσκαλοι να θέτουν στα παιδιά τα οποία εξετάζονται ως προς την ορθότητα, το τι θα απαντήσουν και ως προς την προετοιμασία τους, την ίδια ώρα που οι ίδιοι δάσκαλοι και καθηγητές τους θέτουν λανθασμένα θέματα. Τι να σας πω τώρα εγώ. Τι να σας πω. Εγώ έχω καταθέσει και ένσταση επί τεχνικού ζητήματος, γιατί έχω τις σπουδές και έχω τα πτυχία να κρίνω και θέματα μαθηματικών, και τους έχω καταθέσει ακριβώς την περιγραφή και που υπάρχει λάθος, υπάρχει και στο θέμα 49 στα μαθηματικά. Μου απάντησαν, μου έστειλαν μια γραμμή απάντησης μόνο, ότι δεν χρήζει το θέμα αυτό, δεν χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεω. Ούτε μου το αιτιολόγησαν, ούτε μου εξήγησαν γιατί έχουν αυτή την άποψη. Και εδώ βλέπετε ότι αυτή η Ελλάδα, ως ελληνικός πολιτισμός να το πάρουμε, είχατε φιλοξενήσει πριν από κάποιες εβδομάδες τον αγαπητό μου δάσκαλο τον Στέφανο Τραχανά, όταν είχα το κύκλο σπουδών που έχω κάνει στην Κρήτη, και σας είχε πει με πολύ ωραίο τρόπο ότι αν κάτι χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό είναι το ότι για πρώτη φορά ο άνθρωπος, ο απλός άνθρωπος, έθεσε το ανάστημά του ενώπιον του κόσμου και είπε ότι εγώ μπορώ να τον ερμηνεύσω με βάση το λόγο και με βάση τη σκέψη μου. Και εδώ βλέπουμε μια χώρα η οποία λειτουργεί με βάση την ευθυνοφοβία και με βάση την αναξιοκρατία. Και αν λοιπόν τα παιδιά που δίνουν για εξετάσεις για γυμνάσια και λύκεια πρότυπα αυτή τη στιγμή υφίστανται αυτό το,
αυτή τη διάκριση και αυτό το πρόβλημα που βιώνουν, κάποια άλλα παιδιά σκοτώθηκαν στα Τέμπη και ίσως κάποια άλλα παιδιά θα μας τα στείλουν στο μέτωπο αύριο, επειδή ακριβώς το πολιτικό σύστημα δεν κάνει αυτά που πρέπει για να μπορέσει η χώρα αυτή να πάει μπροστά. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Λαβρέτζο, από τον τρόπο που έχετε τις απαντήσεις μέχρι στιγμής, νομίζω ότι ακριβώς μας καθρεπτίζεται μια πραγματικότητα. Έχουμε και λέμε. Ρωτάτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κερκύρα από την αδελφή των δύο κοριτσιών που χάθηκαν. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα Τέμπη? Η απάντηση είναι ότι πάμε σε γρήγορες διαδικασίες με τον εξυγχρονισμό και την ηλεκτρονική τέτοια της δικαιοσύνης. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη το Υπουργείο Εσωτερικών, τρώει πρόστιμο 400.000 ευρώ και 40.000 ευρώ η Ευρωβουλευτής για διαρροή προσωπικών δεδομένων. Απαντάει το Υπουργείο. Α, δεν συνδέεται με την επιστολική ψήφο η διαρροή. Η διαρροή την οποία αποδέχεται. Και α, αποδώσαμε και ευθύνη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, το δικό μας, και στο Γραμματέα του Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε τώρα συνέχεια? Γράφετε εσείς την ένσταση και σας απαντάνε ότι δεν μας απασχολεί και θα δούμε στη συνέχεια τα άλλα ζητήματα. Θέλετε άλλο? Λένε στο Δεσπότη στη Νεάπολη εδώ, γιατί το 17χρονο δεν διαβάστηκε, και απαντάει, εντάξει, το μυστικό δεν ήταν να γίνει όλοι νεκρόσιμοι, να τις διαβάσουν μια ευχή. Είναι θέμα τελικά Α, και από κάτω έχεις παλαμάκια σε όλους αυτούς. Είναι θέμα αντίληψης πια. Κοιτάξτε, είναι θέμα, εγώ θα το θέσω έτσι σε πολύ θεμελιώδες επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι θέμα παρακμής. Επιτέλους, ας μην υπερασπιζόμαστε τα κόμματα. Εγώ δεν μιλάω ούτε εκ μέρους της αντιπολίτευσης, η οποία και επίσης αντιπολίτευση είναι απούσα από τα ουσιώδη ζητήματα. Έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί η χώρα συνολικά. Και όσον αφορά τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, την κρίνουμε επειδή είναι κυβέρνηση ακριβώς. Έχει την λανθασμένη αντίληψη να πιστεύει ότι τα πάντα στην πολιτική είναι επικοινωνία. Δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να διαχειρίζεται επικοινωνιακά τα προβλήματα, ουσιαστικά ψευδόμενη έναντι των πολιτών. Και αυτό αφορά και την ακρίβεια που είπατε και πολλά άλλα θέματα, δυστυχώς. Και κάθε φορά, αν έχετε προσέξει, η συγκεκριμένη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το έκαναν και οι παλιότεροι βέβαια, το κάνει μόνο αυτός, κάθε φορά που το κράτος έχει μια εκτρά αποτυχία, είτε λέγονται πλημμύρες Θεσσαλία, είτε λέγονται κάει και ο μισός Εύρος, είτε λέγεται κάει και η μισή Ρόδος, είτε λέγεται πρόβλημα τώρα στις εξτάσεις, είτε λέγεται Τέμπη, οτιδήποτε, κάθε φορά βγαίνουν και εξαγγέλνουν ένα σχεδιασμό για το τι θα κάνουν από εδώ και μπρος. Το ερώτημα όμως τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν είναι καινούργοι, ούτε χτεσινοί. Και τα μέχρι τώρα δεδομένα τους είναι πάρα πολύ φτωχά. Γιατί αν πάμε και στη μεγάλη εικόνα, θα σας πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει, δεν νομίζω ότι κομίζω γλάφκα της Αθήνας, αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από μια Τουρκία η οποία γιγαντώνεται. Μετά την πληθυσμιακή της γιγάντωση ακολουθεί η οικονομική της γιγάντωση, και η Ελλάδα αυτή ομφαλοσκοπεί ή προσπαθεί να μην δει την αλήθεια και νομίζει το πολιτικό σύστημα ότι αν αποσπάσει μια τουρκική υπογραφή θα μπορέσει να εξασφαλίσει ό,τι θα μας απομείνει. Δηλαδή, επί της ουσίας αναγνωρίζουμε ότι δικό μας θα είναι ό,τι θα μας αναγνωρίσει η Τουρκία. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, εγώ ήθελα να σας δώσω μια εικόνα. Θα σας πω λοιπόν δύο αριθμούς, οι οποίοι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αν πάει λοιπόν κανείς στην Παγκόσμια Τράπεζα, είναι διαδικτυακή η πρόσβαση, είναι πάρα πολύ εύκολη στον οποιονδήποτε, και αναζητήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, προσέξτε, σε όρους αγοραστικής δύναμης. Είναι ένα λάθος που συχνά γίνεται ακόμα και από οικονομολόγους. Δεν συγκρίνουμε ποτέ τα ονομαστικά ΑΕΠ, συγκρίνουμε πάντα αυτά που αφορούν την αγοραστική δύναμη. Θα σας πω λοιπόν ότι σήμερα, με τελευταία δεδομένα, σε όρους αγοραστική δύναμη η Τουρκία έχει ένα ΑΕΠ 3,26 τρισεκατομμύρια δολάρια και η Ελλάδα έχει 405 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για μια αναλογία 1 προς 8. Πριν την κρίση, πριν το 2009, γιατί είμαστε χρεοκοπημένοι 15 χρόνια και το πολιτικό σύστημα καμώνεται ότι έχει μεγάλες επιτυχίες έκτοτε. Πριν την κρίση, λοιπόν, το 2009, αυτή η αναλογία δεν ήταν 1 προς 8, ήταν 1 προς 3.
Βλέπετε λοιπόν τα τελευταία 15-20 χρόνια αυτή η Τουρκία του Ερντογάν που εμείς δεν θέλουμε καλπάζει οικονομικά με ό,τι προβλήματα εσωτερικά, κοινωνικά, ό,τι θέλετε πείτε γι' αυτό. Το τελικό εξαγόμενο όμως είναι μια χώρα η οποία ανέρχεται όπως ακριβώς η Κίνα και η βασική παράμετρος που οθεί την Τουρκία σε μια συνεχή αμφισβήτηση του status quo είναι η ανισορροπία δυνάμεων. Και το πολιτικό σύστημα σήμερα ομφαλοσκοπεί, αναμασά ψευτοεπιτυχίες, προβάλλει έναν ψεύτο εξυγχρονισμό, ο εξυγχρονισμός των ψηφιακών πιστοποιητικών και όλα αυτά τα σχετικά που είναι αστειότητες. Κάθε επιχείρηση ιδιωτική έχει αυτούς τους αυτοματισμούς. Το κράτος όφιλε να τους έχει έτσι κι αλλιώς. Αλλού είναι η αναμόρφωση του κράτους. Είναι στον τρόπο λειτουργίας του, στην αποτελεσματικότητά του, στην αξιοκρατία του, στο αν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και λειτουργεί όπως πρέπει. Σε αυτά τα θέματα του θεσμικού εξυγχρονισμού, στα οποία μετά από 15 χρόνια δεν έχει γίνει κανένα απολύτως βήμα. Και πάμε σε εκλογές και δεν συζητείτε τίποτα από αυτά, όπως δεν συζητείτε, για να μην το ξεχνάμε, δεν συζητείτε πάλι, δεν συζητείτε το δημογραφικό, για το οποίο η κυβέρνηση συνεχώς εξαγγέλει, λέει, ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σαν να είναι ένα θέμα που μπορεί να περιμένει και δεν μας νοιάζει, είναι δευτερεύουσα σημασία και μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη. Μου λέει εδώ Σωτήρης, και αν σκεφτείτε, λέει κύριε Λαβρέτζο, ότι η ύλη των εξετάσεων για τα πρότυπα σχολεία είναι διαφορετική από αυτή που διδάσκεται στις αίθουσες. Οπότε η εισαγωγή σε αυτά γίνεται μόνο από τα παιδιά που είτε είναι δυνάμενα γνωστικά, είτε κάνουν φροντιστήριο τουλάχιστον ένα χρόνο. Και πάλι με πρόβλημα. Άρα τι θεσμός είναι αυτός τελικά? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία, επειδή το γνωρίζω το θέμα, ότι απαιτείται προετοιμασία και απαιτούνται ικανότητες. Εδώ όμως έχουμε το εξής φαινόμενο. Ότι έχεις μια επιτροπή, συγγνώμη, η οποία η ίδια ομολογεί ότι σε τρία τουλάχιστον θέματα έχει κάνει λάθος. Ξέρετε τι σημασία έχει αυτό, γιατί εκεί είναι η άλλη ενστασιακή καταθέση και στην οποία ακόμα δεν μου έχουν απαντήσει, γιατί είναι δύσκολο να μου απαντήσουν. Με βάση το αντίστοιχο φεκ των εξετάσεων αυτών, γιατί ρυθμίζονται από κάποιο νόμο όλες οι εξετάσεις, οφείλουν να έχουν δώσει 50 μόρια στη γλώσσα και 50 μόρια στα μαθηματικά. Όταν λοιπόν σε τρεις ερωτήσεις στη γλώσσα έχεις δεχτεί κάθε απάντηση, είναι σαν να τις έχεις καταργήσει. Άρα πρακτικά έχεις καταργήσει την ισοτιμία, δηλαδή τα παιδιά εξετάζονται σε 22 ερωτήσεις στη γλώσσα και 25 στα μαθηματικά. Έχεις παραβιάσει το πνεύμα του νόμου. Και εδώ το Υπουργείο δεν μου απαντάει καθόλου. Αυτή την επιστολή την έχω στείλει και στον Υπουργό. Στον κύριο Πιερακάκη. Την έχω κοινοποιήσει στο γραφείο του, ναι. Μάλιστα. Δεν μου έχουν απαντήσει και θέλω να δω, γιατί είναι νομικό το θέμα αυτό. Έχω και εγώ νομικούς συμβούλους. Τι στεναχωριέστε, κύριε Λαβρέτζο? Θα πέσει ένα πρόστιμο όπως το Υπουργείο Εσωτερικών με τα προσωπικά δεδομένα και θα κλείσει η ιστορία εκεί και θα το φτιάξουμε. Αυτή είναι η λογική. Αν προσέξετε βέβαια την ειδησιογραφία, θα δείτε ότι ο κύριος Πιερακάκης εξήγηλε χτες προχτές νομίζω αναμόρφωση των εξετάσεων για τα πρότυπα προκειμένου να θωρακιστούν οι εξετάσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ομολογία αποτυχίας. Πάντοτε με μια φυγή προς τα μπρος προσπαθούν να συγκαλύψουν την αποτυχία τους, την ανεπάρκεια, την πολιτική και διαχειριστική τους. Άλλος φίλος, ο Σπύρος. Μήπως τελικά, λέει κύριε Λαβρέτζο, πέσατε στην παγίδα να αποδεχτείτε την κατάντια αντί να είναι όλα τα δημόσια σχολεία πρότυπα και να υπάρχουν ένα έως δύο σαν τα σημερινά, για παράδειγμα, αποφυγής? Κοιτάξτε, αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Προσέξτε, είναι μία άλλη συζήτηση. Όλα τα σχολεία να είναι πρότυπα με μία έννοια, το θέλουμε. Δηλαδή, πώς? Να λειτουργούν εύρυθμα, να έχουν τακτικές αξιολογήσεις. Τα παιδιά πραγματικά να τα διδάσκουν εμπνευσμένοι καθηγητές που έχουν αποστολή και αίσθηση του έργου τους και όχι δημόσιοι υπάλληλοι τους οποίους έχουν ουσιαστικά τους έχουν αφαιρέσει την αξία της δουλειάς τους με τον τρόπο που τους συμπεριφέρονται, η δημόσια διοίκηση εννοώ, αλλά αυτό είναι λιγάκι ένας στόχος. Συνήθως όταν θες να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρα πολλές μεταβλητές, προσπαθείς να βρεις εντοπισμένες λύσεις. Δηλαδή ξεκινάς από αυτό το θεσμό, εγώ τον δέχομαι το θεσμό των προτύπων, για τα παιδιά που θέλουν, έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο και θέλουν να έχουν ένα πιο εντατικό περιβάλλον δουλειάς. Όμως αυτό, προσέξτε, μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Όμως η κυβέρνηση αυτή είναι υπέρ του θεσμού της αριστείας. Δεν υπηρετεί όμως την πράξη, μόνο στα λόγια. Ό,τι λένε είναι στα λόγια. Δηλαδή, εν τέλει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα οποία προβάλλει ως επιτυχίες της κυβέρνησης είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Η ουσία δεν αντέχει στον έλεγχο.
η ουσία των πραγμάτων και το βλέπουμε κάθε φορά που το ελληνικό κράτος τίθεται απέναντι στην πραγματικότητα και κρίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Σαν πολλά δεν μαζεύονται για τα παιδιά που υποτίθεται ότι είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Είτε είναι εξετάσεις για τα πρότυπα, είτε είναι τέμπη, είτε είναι διαδικασίες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Πολλά δεν μαζεύονται, κύριε Λαβρέτζο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη ερώτηση, ξέρετε, γιατί νομίζω ότι ο αγώνας που πρέπει να γίνει, και τουλάχιστον όσο με αφορά, εγώ το κάνω για αυτό το σκοπό, ο αγώνας είναι για αυτά τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι οι γενιές, οι δικές μας γενιές, ας πούμε, αυτών που είναι μεσήλικες, βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν είναι θέμα να κατηγορούμε, είναι θέμα να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Τους παραδίδουμε μια δηλητηριασμένη κληρονομιά. Τους παραδίδουμε μια χώρα χρεωμένη, μια χώρα υποθηκευμένη, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή εξωτερική απειλή και επί πολλά χρόνια δεν κάνει τίποτα και φτάνει τώρα στο σημείο να λέει διάφορα πράγματα περί συμβιβασμού, να αναζητά συμβιβασμούς και παραχωρήσεις. Και την ίδια χώρα, η χώρα αυτή φθήνει δημογραφικά, δηλαδή οδεύουμε σε ένα βιολογικό τέλος, το πολιτικό σύστημα δεν κάνει τίποτα, περί άλλων πυρβάζει και δεν υπάρχει ούτε παραγωγικό μοντέλο, ούτε θεσμικός εξυγχρονισμός, ούτε δημοκρατία πραγματική. Και απλά όλα περιστρέφονται γύρω από διάφορα κατά συνθήκη ψεύδι και από επικοινωνιακά κατασκευάσματα τα οποία προβάλλει ως επιτυχίες και σε ψεύδο εξυγχρονισμό η κυβέρνηση η τωρινή, αλλά και η προηγούμενη. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με κάτι. Δεν πάνε να λέτε εσείς, κύριε Λαβρέτζο, σχήμα λόγου, Κοιτάξτε. Προχθές έγινε το έλα να δεις με την τιμή της φέτας το κιλό. Στη Βουλή, όταν μιλάς με κιλά. Δεν λες. Ναι. Δεν χρειάζεσαι επεξήγηση μετά για το μισό κιλό που είναι 400 γραμμάρια. Δεν πάνε να λέτε. Ακούστε εδώ. 6,28 είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Εμφανίστηκε υποψήφια ευρωβουλευτής, η κυρία Δούνια, Καλλύπηγος, και είπε ότι σιγά. Τι φέτα θέλεις, λέει, εξαρτάται. Υπάρχει και φέτα με 4 ευρώ και κάτι το κιλό. Να μας πει από πού την παίρνει, να πάμε να την πάρουμε κι εμείς. Έτσι. Διότι πήγαμε από το σκρέκιο ανάγνωσμα ότι το αρνί, άμα είναι λιγότερα κιλά, στοιχίζει λιγότερο από το να είναι περισσότερα κιλά. Τώρα πάμε στο τι φέτα θέλεις. Άμα θες, λέει, βρίσκεις με 4 και κάτι. Άρα δεν πάνε να λέτε εσείς, κύριε Λαβρέτζο. Είναι αυτό το πώς θα το σερβίρεις τελικά. Από όλους, όχι μόνο από την κυρία Δούνια, προφανώς. Κοιτάξτε, είναι το πώς θα το σερβίρεις, αλλά για τον άλλον που έχει το πραγματικό πρόβλημα και τα λεφτά δεν του φτάνουν στο τέλος του μήνα, δεν θα τον αρκέσει αυτό το πράγμα. Και από ό,τι βλέπω στο πολιτικό σύστημα, έχουμε αυτό το φαινόμενο της Μαρίας Αντουανέτας. Το θυμάστε το γνωστό φαινόμενο με τον βασιλιά της Γαλλίας, που όταν της είπαν ότι ο λαός πεινάει, είπε ας φάει πάντα σπάνι. Αυτή την επαφή είχε με την πραγματικότητα. Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι υποτιμούν πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει πολλούς, δεν λέω όλους, είναι το πώς θα έχουν αυτή την καριέρα, ας πούμε, που αντιλαμβάνονται, με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται. Αλλά η χώρα δεν βοηθιέται με αυτόν τον τρόπο και δυστυχώς, κατά τη δική μου εικόνα που έχω εγώ, η χώρα πηγαίνει όλο και πιο χαμηλά. Πρόσφατα δημοσίευσαν οι Financial Times, και προσέξτε, το λέω αυτό γιατί είναι μια αμφισβητήσιμη πηγή, την σύγκριση της αγοραστικής δύναμης των ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα λοιπόν σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι η προτελευταία, με τελευταία αλλά με ανωδική τάση, θα μας περάσει και αυτή σε λίγο, τη Βουλγαρία. Ξέρετε, αυτό το διάγραμμα που δημοσίευσαν οι Financial Times μέσα σε μία εικόνα αντικατοπτρίζει τη διαχρονική αποτυχία και την ψεματολογία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο έκανε Ολυμπιακούς, καταχρέωσε τη χώρα. Το ίδιο μας είπε, δεν το είπε άλλος, οι ίδιοι πολιτικοί μας είπαν για τη διαπλοκή την οικονομική, την οποία φαίνεται ότι εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να έχουν οθήσει αυτή τη στιγμή μια χώρα να έχει διώξει τα παιδιά της στο εξωτερικό, να μην γεννάει και να μην την νοιάζει, να μην νοιάζεται κανείς γι' αυτό, να κοντεύει να είναι τελευταία στα Βαλκάνια. Δεχόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς προσβολές, για να το βάλουμε και αυτό στην εικόνα, αν θέλετε. Δεχόμαστε προσβολή από τα Σκόπια, τα οποία τους δόθηκε μια ονειρική συμφωνία που δεν την φανταζόντουσαν ποτέ και δεν την εφαρμόζουν ως κόρη οφθαλμού, την παραβιάζουν κατάφορα και ουσιαστικά προσβάλλουν την Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να επιβάλλει αυτή την τήρηση συμφωνίας με τα μικροσκοπικά Σκόπια και την ίδια ώρα επιδιώκει να κάνει συμφωνία με την Τουρκία για το πώς θα μοιράσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λαβρέτζο.
Εσείς συνεχίζετε να δίνετε τον αγώνα τον καλό, με όποιο τρόπο κρίνεται προσφορότερο, να δούμε. Νομίζω η μάχη πρέπει να δίνεται από όλους και σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Καλημέρα στον κύριο Αναστάσιο Λαβρέτζο. Καλημέρα.